με τη γλώσσα της καρδιάς θα σου μιλώ και με τα χέρια θα σου λέω παραμύθια στις αγάπης μας τις ράγες θα κυλώ ταξιδεύοντας του ονείρου την αλήθεια στις ψυχής την αμμουδιά θα περπατώ τραγουδώντας τη ζωή μας τα γραμμένα και στις σκέψεις τη χορδή θα ακροβατώ σε ένα μέλλον που δεν ήτανε για μένα. Με τους ήχους της σιωπής θα σου μιλώ με μουσική το σ' αγαπώ θα σου χαρίσω την αλήθεια μια στιγμή θα ξεγελώ αφού το όνειρο καρδιά μου δεν ορίζω στις ψυχής την αμμουδιά θα περπατώ τραγουδώντας τη ζωή μας τα γραμμένα και στις σκέψεις τη χορδή θα κροβατώ ένα μέλλον που δεν ήτανε για μένα. Εσείς είστε η Αγγελική, δεν είστε? Ήμουν η Αγγελική. Κοιτάξτε, εμένα δεν με ενδιαφέρει αν ήσασταν πριν η Αγγελική και τώρα είστε η ηγουμένη Μαριά μου. Εμένα με ενδιαφέρει αλήθεια. Παιδί μου, εγώ αυτό το γράμμα το βλέπω για πρώτη φορά. Ψέματα! Θέλω να πω, σε εσάς απευθύνεται. Πιθανόν. Αλλά δεν το έλαβα ποτέ. Ποιος είναι? Αδερφή Γαβριλία. Αδερφή Αντιγόνη. Άννα μου! Είδες τι ωραία έκπληξη σου έκαμα! Ένας πνευματικός δεν μπορεί ποτέ να αποκαλύψει μια εξομολόγηση. Δεν ήσασταν ο πνευματικός της. Δεν εξομολογήθηκε σε εσάς. Σωστά. Το σχήμα μου όμως δεν μου επιτρέπει να πω τίποτα. Όχι μόνο για τη μητέρα σου, αλλά για οποιονδήποτε άνθρωπο. Θα σας βγάλω εγώ από τη δύσκολη θέση. Αγγελική, είμαι έγκυος. Όχι από τον Κώστα. Ξέρεις από ποιον. Άρα ξέρετε. Ξέρετε, αλλά δεν θέλετε ή δεν μπορείτε να το πείτε. Για μένα δεν κάνει καμιά διαφορά αυτή τη στιγμή. Θα σας πω όμως κάτι. Είναι υποκριτικό. Είναι υποκριτικό γιατί υπηρετείτε την αλήθεια. Και δεν μπορείτε να πείτε την αλήθεια. Συγχώρεσέ με, αν ποτέ σε πλήγωσα και ζήτα εκ μέρους μου συγγνώμη από όλους όσους πλήγωσα και δεν τους είδα και να προσεύχεσαι για τα παιδιά μου. Αυτό μου είπε Κατερίνα και αυτό κάνω. Προσεύχομαι για σας. Παπά, ήσασταν καλά με τη μαμά? Τι πράγμα?
Με τη μάμα, λέω. Ήσασταν καλά. Ρωτάς με. Εν ήξερες αν ήμουν καλά. Ενώ είσαι κανένα πρόβλημα που εμείς δεν το ξέραμε. Είπες σου τίποτε η ηγουμένη. Όχι, όχι. Γιατί με ρωτάς τούτα τα πράγματα. Σκέφτομουν. Αν σε ένα γάμο ένα ζευγάρι είναι ευτυχισμένο πάντα. Εντάξει. Πονή. Εντάξει, αδερφή, ερχόμαστε. Γεννά, τι θα κάνουμε, γεννά! Γεννά σήμερα. Σήμερα, καλό, λέγω αύριο. Μα σήμερα είναι τα γενέθλια μου. Άντε ρε. Άντε ρε, κουτιά, δεν μπορώ να τη βγάλουν ελεγκού, μπορώ να πιάσει το όνομα. Μα πού είναι. Ο παπάς πού είναι. Έριξε. Έβρε τον. Κατερίνα. Κατερίνα. Α. Γεννάει Άννα. Α. Μα, πέ μου, εκουφανές. Δώσ' μου τον δάσκαλο. Γεννάει Άννα. Μα είναι τέλος, έτσι απροειδοποίητα. Α, έπρεπε να βγάλει πρόσκληση, κύριε Νίκο μου. Ναι. Κύριε Κώστα, γεννά. Έλα, ακόμα λίγο. Ναι, ακόμα μια φορά. Πονώ, γιατρέ, πονώ. Έλα, Άννα, που πονείς. Περίμενε. Έλα, ανάσες. Κράτα τώρα. Σπρώξε τώρα. Να σου ζήσει το κοριτσάκι, ξέρω. Το κοριτσάκι. Έκαμε σε ένα πολύ όμορφο κοριτσάκι. Σταματάτε. Είναι πολύ γλυκιά. Πολλά. Δοξάζεσαι, παιδιά μου, την προσκυνώσεις. Της Άννας που μοιάζει. Τι είναι. Κάτι εμπήκε μες στο μάτι σου. Λοιπόν, μπορείτε να περάσετε να δείτε και την Άννα. Την έχουμε ετοιμάσει για λίγο μόνο, γιατί είναι κουρασμένη. Ευχαριστούμε πολλά. Να είστε καλά. Περιμένετε. Μπορώ να την δω για λίγο μόνος μου. Συγχώρα με, κόρη μου. Είδες τι. Μοιάζει της μάμας. Συγχώρα με, Άννα μου. Κατά τη λέμε είναι η Ιωάννα, μπαμπά. Ευχαριστώ. Συγχώραμε. Σε συγχώραμε, παπά. Στεναχώρησας. Αλλά είδες τι. Θα μπορούσα να σκοτώσω τούτον το μωρό. Όχι, αγάπη μου. Όχι. Όχι.
να τα βάλω. Πάμε, κύριε Νίκο. Έχει γυαλά. Άντε, σίγουρα πάρω, αντάλλα. Κύριε Ρεγκού, σαν να παραγνωριστήκαμε. Άντε, σίγουρα κάτω σε εσύ καμιά δουλειά. Έχει χάρη που είμαι χαρούμενος σήμερα, έχει χάρη. Γεμίσαμε λουλούδια. Είναι όλα πολύ όμορφα. Ναι, ναι, είναι πολύ όμορφα. Σωστά το είπες, Νίκο μου. Ο Κώστας είναι πολύ χαρούμενος. Πρώτη φορά τον είδα να χαμογελά μετά από τόσο καιρό. Πράγματι, είναι πάρα πολύ χαρούμενος. Καλέ, μετά από τη χαρά του, δόξασε ο Θεός, δόξασε. Αλλά να γεννηθεί το μωρό την ημέρα των γενεθλίων μου, είναι να πιστευτώ. Εκόλλησε με τα γενέθλια, η Ελεγκού. Συγγνώμη, να με χαρούμε κι εμείς δύο. Να χαρείς, Ελεγκού μου, να χαρείς. Και μην ανησυχείς, θα σας κάνουμε μαζί τα γενεθλιά σας. Σε παιδότοπο. Περιπέζεται, αλλά εγώ ένα πράγμα ξέρω. Ότι το μωρό γεννήθηκε την ημέρα που γεννήθηκα εγώ. Μεγάλη υπόθεση. Γι' αυτού μεγαλειώτης, Ιωάννα η όμορφη! Άρε, Αντώνη! Η είσοδος της πριγκίπισσας Ιωάννας έγινε με όλες τις τιμές. Η μητέρα της, η βασίλισσα Άννα, πανευτυχής και απαστράπτουσα, κρατώντας το βρέφος στην αγκαλιά της, χαιρετούσε το πλήθος. Πίσω της η πριγκίπισσα Κατερίνα, ακολουθούμενη από τον βασιλέα Κωνσταντίνο, όχι τον Ντέος, ο οποίος βαδίζοντας, χαμογελώντας και ευθυτενός, έδωσε το σύνθημα για την έναρξη των εορτασμών. Σοφία, δεν του λες τα πατήσεις γιατί είναι του την δώσω από πάνω. Δώσ' του Κρίστη. Μπορώ με την πριγκίπισσα. Ούτε από να το σκέφτεσαι. Γιατί όχι, βασιλέα μου. Γιατί είσαι τόσο σαντανωμένος που μπορεί να πέσεις χαμένη και να μας σκοτώσεις και το μωρό. Η παραμάνα Ελεγκού, ετών 252 χρόνων και 3 ημερών και 5 ωρών. Εντάξει, η παραμάνα Ελεγκού. Ακολουθήστε με στα διαμερίσματα της αυτού εξοχότητας. Από εδώ, μεγαλειοτάτη. Έλα μου, τι συγκεκριμένα, πάτε να δείτε το δωμάτιο του μωρού. Μα τι έκαμετε. Να δείς. Παπα, τι έκαμα. Δεν ξέρω. Κάτσε να πάω να δω. Ξέρεις εσύ, κύριε Νίκο. Όχι, δεν ξέρω. Το μόνο που ξέρω είναι ότι είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Ευτυχισμένος που σε βλέπω εσένα χαρούμενη και ευτυχισμένη. Να ξέρεις, Άννα μου, όταν σε βλέπω σε ένα χαρούμενη και ευτυχισμένη, για μένα είναι... Άμα! Μισό λεπτό, έρχομαι! Όταν σε βλέπω χαρούμενη και ευτυχισμένη, για μένα... Εντάξει, τα λέμε αργότερα. Άντε, κύριε Νίκο, έλατε εσύ μέσα, να δούμε μαζί την εκπλήξη. Πιστεύω. Τι έκαμετε! Εν τέλειο! Πάρα πολλά ωραίο! Αλλά μου πού είναι, Γιώργο, πρέπει να μηνύσκω μαζί τη. Θα σου βάλουμε ένα διβάνι εδώ δίπλα. Το έχουμε έτοιμο στο δωμάτιο της Αντιγόνης. Σας δεν απίστευτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Άπιστα τούτα και να πάρω το μωρό στο κρεβατούι του. Αγάπη, μα τι έκαμαν τούτη πελιόλη. Πλάστη μου, καλέ μου, πλάστη μου. Και να αφήνετε όλοι που τα μέσα, δεν γίνεται να είμαστε όλοι τα μέσα, εντάξει. Ναι, δεν πρέπει να είναι κανένας εκτός από την Ελεγκού. Η Ελεγκού είναι να βοηθά. Επιτρέψετε μου να πω ότι... Όχι, σου επιτρέπομαι, κύριε καθηγητά. Είσαι πολλά χαρούμενος, είσαι ευτυχισμένος, ξέρουμε το και μακάρι να μείνεις πάντα έτσι. Και δεν επιτρέπονται γκρινιές, α. Σε βίντε να δείτε πιο όμορφο παιδικό δωμάτιο, αλλά αξίζει και της μάνας και της κόρης. Και να πω επίσης ότι έφτιαξε το τατά. Ποιος το πες? Εγώ, κύριε Νίκο, όξα θέλεις να είσαι εσύ. Εγώ, εσύ είσαι φέρια. Άντε, κύριε Αντωνάκη, άντε, κάνει γιατί είσαι στο ψηλό μου αντιλώνεται να σου τα τάσμα Μα γιατί κλαίει? Επίνασε, δάσκαλε. Έτο γιατί κλαίει. Αφήστε την να το πιζάσει, να είσαι κάτι και άντε, πιένετε στο καλό. Έξω. Άμπα και πονή όμως. Όχι, παπά μου, επίνασε. Δάσκαλε, μα δεν καταλάβεις ότι τούτον το κλάμα είναι για το φαΐ. Ω, ξεχωρίζεις για το κλάμα, η Ελέγκου. Τέσσερα κοπελούθια πάνω, Άγιος, είναι η Ελέγκου, δεσποσί.
Άμα καμίσεις εσύ τέσσερα και αναγιώσεις τα, τότε θα ξεχωρίζεις και το κλάμα του και τον πόρτο του. Ελεγγού! Καταπίδα! Πολύ καλή μου! Είμαι πολύ ευτυχισμένη που ήρθε η Άννα σπίτι. Η Άννα και η Ιωάννα. Ναι. Μα είδες ο παπάς, άλλος άνθρωπος. Τελικά είναι ευαισθητός κατά βάθος. Ναι. Μόνο που είναι πολύ το βάθος, ρε παιδί μου, έσπασε. Σημασία είναι ότι τελειώσαν όλα. Α, Κατερίνα! Είμαι πολύ ευτυχισμένη, πάρα πολύ ευτυχισμένη. Φαίνεται σου. Δεν σου πω. Ενάς είσαι έτσι ευτυχισμένη που να γεννήσω εγώ μωρό. Εσύ τι λες? Δεν ξέρω, μου πεις εσύ. Αμάρε Κατερίνα, ναι, να είμαι. Που θέλει συνέχεια να επιβεβαίωση ότι σε αγαπώ. Φταίω εγώ που είμαι το μεσαίο παιδί. Σταμάτα μου την ιστερία με το μεσαίο παιδί. Αγάπη μου, δεν το λέω εγώ, οι επιστήμονες το λένε. Είναι το παιδί σάντουιτς, πώς να το κάνουμε. Θέλει να λέει σάντουιτς και πίνασα. Κάμνεις μου ένα. Όχι, αν κάμνω, κάμε εσύ. Άτε, νιάνια, ρομπέντε, κάμε σάντουιτς. Άρε Κατερίνα, αν κάμνω. Εγώ είμαι μικρή. Έτσι, α? Ναι, έτσι. Μικρή. Μίλησα με την ηγουμένη. Προχτές πήγαμε στο μοναστήρι να δούμε την Άννα. Ξέρω το. Τι ξέρεις? Ότι μιλήσατε. Για το γράμμα ναι μιλήσαμε. Μα ρε Κατερίνα, είπες εσύ για το γράμμα. Mm-hmm. Πέ μου, τι σου είπε? Επιβεβαίωσε μου το γεγονός. Τι λες ρε Κατερίνα? Είπες σου ηγουμένη, ναι Κατερίνα μου, η μάμα σου. Όχι αγαπημό, δεν μου είπε ακριβώς έτσι. Αλλά η σιωπή της επιβεβαίωσε τα όσα γράφει το γράμμα. Κατερίνα. Γιατί το σκαλίζεις? Δεν βλέπεις ότι είμαστε καλά? Η Άννα επέρασε ό,τι επέρασε. Ήρθε στο σπίτι. Ο παπάς είναι ευτυχισμένος. Εσύ θέλεις να μάθεις? Όχι, θέλω. Ναι, πιστεύω. Θέλω, ρε Κατερίνα. Εσύ τι θα καταλάβεις άμα ξέρεις, δηλαδή. Να δημιουργηθούν κι άλλα προβλήματα μες στο σπίτι. Η μαμά έχει τόσα χρόνια που πέθανε. Είναι σωστό για τη μνήμη της να ανεκατονίζει έτσι τα πράγματα. Τι να κάνω, ρε Αντιγόνη? Να το σβήσω έτσι απλά από τη μνήμη μου? Μακάρι να μην το βρίσκα, αλλά ύβρατο, τι να κάνω. Σε παρακαλώ, ξέχαστο. Άρα, Αντιγονούλα. Πώς τα καταφέρνεις και ευκαινείς που πάνω από τα πράγματα πάντα. Λέεις ένα ξέχαστο και τελειώσει. Καθάρισες. Εγώ δεν μπορώ έτσι. Σαν να ζήπες της το. Μεν της το πεις. Είναι σωστό να μεν της το πω. Ναι, σωστό. Μπορεί να θέλει ο Ζήλ να μάθει την αλήθεια. Σε παρακαλώ, Κατερίνα, να μην τη πει τίποτε. Η Άννα είναι ευτυχισμένη τώρα με το μωρό τη. Σε παρακαλώ, μην τη πει, σε ηκετεύω, μην τολμήσει. Πού πάει? Να τη το πω. Κατερίνα, σε παρακαλώ, θα σου ξαναμιλήσω, α. Εντάξει, ρε, ηρέμησε, μπορεί να κάνω σαν του. Όχι, όχι. Κάτσε. Κάτσε. Και να κάνω εγώ, εντάξει. Τουλάχιστον κερδίσαμε το σάντουι. Κώστα, κοιμάσαι? Όχι. Θέλω να σου πω πόσο χαρούμενη είμαι για σένα. Σε ευχαριστώ. Σήμερα είδα τον Κώστα που είχα γνωρίσει. Δεν ξέρω τι είδες, Σοφία. Η αλήθεια είναι... συνειδητοποίησα πως ούτε εγώ ο ίδιος δεν ξέρω τον εαυτό μου. Ποτέ μου δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα φτάνα σε τόσο ακραίες καταστάσεις με την Άννα. Πάει, τελείωσε πια. Ναι. Τελείωσε. Αλλά όταν μείνεις μόνος, αρχίζεις να διαρωτάσεις αυτό που σου είπα. Ποιος είναι?
Μέχρι πού μπορώ να φτάσω. Σοφία, όλο αυτόν τον καιρό είδα πολύ μαύρο μες στη ψυχή μου. Τελείωσε, Κώστα, τελείωσε, το νιώθω. Το μωρό. Εντάξει, Κώστα, μην κάνεις έτσι. Μα τι λες, Σοφία. Τι ξέρει η Άννα από μωρά. Εντάξει. Έλα, πάμε να βοηθήσουμε. Εντάξει, μην αγχώνεσαι τόσο. Τι έπαθε? Καλά, γιατί κλαίει. Τι έγινε? Τι έγινε? Κλάψε, ναι, πιάσα την. Η Ελεγκούγια δεν έμεινε. Άντε ρε Κατερίνα, μην είσαι και νύχτα, τώρα η Ελεγκούγια είπατε να πάει. Γιατί να με μείνει, Άννα μου, ξέρει η Τινά. Όχι, νομίζω πονεί κάτι. Τι πονεί? Και είσαι γιατρός, ρε Άννα. Μην μιλήστε, πώς κάνετε έτσι? Είναι βρέφος, έτσι να τα βρέθει. Έχει κανένα πονάκι, κανένα κολλικό. Δώσ' τη μου, Άννα μου. Έλα, Σοφία. Ρένισε λίγο τώρα. Έλα, αγάπη μου. Έλα, αγάπη μου. Έλα, αγάπη μου. Τι έχεις, αγάπη μου, πονάς? Κοιμήσου, αγγελούδι μου, μωρό μου, νάνι, νάνι, να μεγαλώσεις γρήγορα. Σε Αντώνη. Σαν το ψηλό. Δώσ' μου τη μάμα, σε παρακαλώ, αν απέτησε, σε παρακαλώ. Άντε, Σοφία μου, δώσ' τη. Σιγά, τι ρίμιζε. Να χαρείς, πρόσεχε. Κόκκινη κλωστή δεμένη, στην ανέμη τυλιγμένη, ως της μπάτσου να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Μια φορά και έναν καιρό, Ιωάννα μου, ήταν ένας πρίγκιπας που τον μεταμόρφωσε μια κακιά μάγισσα σε αντό. Επέσαν τα μαλλιά του, ζάβωσε η μούτη του και τα δόντια του και δεν τον ήθελε καμιά κοπέλα. Μια ημέρα, σαν περπατούσε μες στο δάσος, ήβρε την κοκκινοσκουφίτσα. Λαλή της, τι κάνεις δα με κοκκινοσκουφίτσα? Λαλή του, είσαι ο λύκος. Είμαι ο Αντώνης. Βασικά, είμαι ο μαγεμένος πρίγκιπας, αλλά εμάγεψε με μια κακιά μάγισσα και είμαι αναγκασμένος να ζω σε μια οικογένεια ώσπου να βρεθεί μια να με φιλήσει να λυθούν τα μάγια. Έλα να σε φιλήσω εγώ. Λαλή του. Όχι. Ε, γίνεται να με φιλήσεις εσύ. Πρέπει να μπριγκίπισσα σαν κίνη που να με φιλήσει. Τι να σου κάνω, τράβα εύρε πριγκίπισσα. Λαλή του. Κίνη την ώρα, επέρναν ο κούνελος που την αλήκει στη χώρα των καπημάτων. Με χέλατε, είναι αλήθεια που λένε του μωρού. Έλα μαζί μου, Λαλή του, να σε πάρω στη χώρα των θαυμάτων. Κι άμε σίγουρα κάποια πριγκίπισσα να βρεις να σου λύσει τα μάγια. Η κοκκινοσκουφίτσα έκαμε τα πλακάκια με τον λύκο για να φάν την περιουσία της γιαγιάς. Εν έχει υπόθεση. Άντε τράβα από δάμε ρε. Λαλή του η κοκκινοσκουφίτσα, αλλά ο Αντώνης τον επίστεψε και τον ακολούθησε. Εμπήκαν μέσα στη μαγική τρύπα και βγήκαν εις τη χώρα το θαυμάτο. Έλα γρήγορα, Λαλή το κούνελος. Έλα γρήγορα να δεις την πιο μικροσκοπική πριγκίπισσα.
την τόσο δούλα, λαλεί του Αντώνης. Όχι, πιάν τόσο δούλα, λαλεί του ο Κούνελλος, πιο μικρή από την τόσο δούλα. Και μπήκα μέσα στο πιο όμορφο παιδικό δωμάτιο. Πριγκίπισσα, εκοιμάτουσε ένα ροζ κρεβάτι, ροζ κουρτίνες και ροζ σκεπάσματα. 18 ροζ πεταλούδες και 18 ζουζούνια έκαναν της αέρα με τα πτερά του. Σκύψε πάνω της. Εκείνη άνοιξε τα ματάκια της και του είπε: «Αν είσαι ο Αντώνης, διάβαινε. Και ο πρίγκιπας προχώρη, όλα τα φιλιά μου τα έδωσα κι άλλο φιλί δεν έχω». Έτσι, ο μαγεμένος πρίγκιπας έμεινε Αντώνης, αναγκασμένος να ζει με την οικογένεια που τούλαχε, και η οικογένεια που τούλαχε αναγκασμένη να ζει μαζί. Εγώ, Άννα μου. Δεν μπορεί να του λάβεις εσύ για μαθηματικά, φυσική, χημεία. Με κρέμα το μωρό. Σταματάτε να την ξυπνήσετε. Ξάζεσαι, Θεέ μου, για το σκηνό σου. Α, τι ωραία που είναι, τι ωραία. Άννα μου, πολλά καλά έκαμες και φέρες το μωρό να αποσαραντός είδαμε. Α, κοίτα, κοίτα τι όμορφια. Αχ, δάσκαλε, έξερες έτσι ωραίους τόπους και δεν με έφερες και εμένα μια φορά. Ήρθα εγώ και έσαι φέρα, Ελέγκου. Έτσι, γιατί εν ήρθες. Ελέγκου. Ναι. Βάλε λίγο γλώσσα μέσα. Α. Τι λάλεις τώρα, ρε Κατερίνα, είναι σαν να λαλείς να σταματήσει η γη να γυρίζει. Σταματάτε, ηγουμένη. Καλώς τους, καλώς τους, καλώς ήρθατε. Γερόντισα την ευχή σας, σας την έφερα. Την ευχή του Χριστού και της Παναγίας μας να έχει και ο Άγιος Ιωάννης να τη σκέπει. Χαίρομαι τόσο πολύ που σας βλέπω όλους εδώ. Η Σοφία. Δεν μπορούσε να αφήσει τη δουλειά της. Έχεις τους χαιρετισμούς της. Ευχαριστώ πολύ. Η Αντιγονούλα μας τι κάνει. Καλά, Γερόντισσα. Ευχαριστώ. Τελειώνεις φέτος, ε. Ναι. Θα σπουδάσεις κι εσύ ζωγραφική. Δεν έχω εγώ αυτό το ταλέντο. Η Αντιγόνη έχει άλλα ταλέντα. Είναι πολύ καλή στη μουσική και τραγουδά πολύ ωραία. Όπως η μαμά. Ναι, μόνο εγώ έπειρα από τον παπά μας. Πρακτικά πράγματα, έτσι, παπά. Εγώ μόνο δεν έπειρα που κανέναν, είμαι πρωτότυπο. Αδελφή Νεκταρία, πηγαίνετε να ειδοποιήσετε τον πατέρα Αντρέα να έρθει να διαβάσει την ευχή. Προχωρά. Ασκαλέ, τούτο το πρωτότυπο που είπε τούτος ήταν που σημαίνει. Άι στον Ελεγκουέρα, πάμε μέσα. Ναι, έπρεπε να μένει ήταν το μοναστήρι και εγώ ελάλλου σου ήταν που ένει. Η ειρήνη πάσης πλάσιμον το Κυρίο κλείνομεν, ο Θεός, ο Πατήρ, ο Παντοκράτορ, ο δια του μεγαλοφωνοτάου των προφητών, εις Αγίου προκαταγγείλες μην την εκπαρθένου σάρκωσιν του μονογενού Υιού και Θεό ημών συμπεσχάδων των ημερών, ευδοκία σύ και συνεργία του Αγίου Πνεύματος,
δια την των βρωτών σωτηρία μέτρο εσπλαχνία, εξ αυτήν πιάσει καταδεξάμενος και κατά το ηθισμένο εν νόμο αγιώσει μετά την εκπλήρωση των ημερών του καθαρισμού του ιερό, προσακθήνε ενίσχυε το ρηθής νομοθέτης υπάρχων και να αγκάλεσε το δικαίωση σημειών προσακθήνε κατεδέξατο. Ούπερ μυστηρίου την προτύπωση εν το προλεχθέν την προφήτη, δια της λαβίδας του άνθρωπος δηλωθήσαν επέγνωμεν. Ού και εμείς μίμησαν χάρη την κατέχομεν, αυτός την ηλιοφυλάσσον τα νύπια, Κύριε, ευλόγησον το πεδίον τούτο, άμα της γονεύσκης και αναδόχης αυτού, και καταξιώσουν αυτόν καιρό ευθέτω και της δίδατος και πνεύματος αναγεννήσεως, συγκαταλήφθημε στον αυτό τη Αγία Συμπίμνη των λογικών προβάτων των επικεκλημένων του ονόματι του Χριστού σου. Ότι εσύ ο ενυψηλής κατοικών και τα ταπεινά ευχρών και συνδόξεων αναπέμπωμεν τον Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα των Ιγκιαίκης στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η Μαρία Κωνσταντίνου, η ψηλή. Ναι, κουμπίς! Τελικά βγήκα πιο κλασική που ήλες. Επαντρεύτηκα και μετά έκανα μωρά. Μωρά, μα δηλαδή πόσα έχεις? Το Στέφανο και την Εφέλη μου. Πολλά ωραία ονόματα, αγάπη μου. Εσένα πώς σε λένε? Ιωάννα. Ιωάννα μου, πόσο μήνων είναι? Είναι 8 μήνων. Ωραία. Ρωάννα, χάρηκα πάρα πολλά που σε είδα. Λοιπόν, θα πάμε για καφέ να τα πούμε, ναι. Αγάπη μου, βιάζουμε τώρα. Άννα, ούτε να το σκέφτεσαι. Ρε, μην διπλανήσω. Θα πάμε για καφέ, είπα. Εντάξει, πάμε, άντε. Τι λες, ρε, Άννα. Τώρα σοκαρίστηκα. Έλα μου συγγνώμη να σε σοκάρω, αλλά αυτή είναι η ιστορία. Καλά, μιλούμε, εγώ θα του σπάσα τα μούτρα του. Α, το ίδιο ακριβώς μου να λύσει η Κατερίνα. Τώρα σου παρολογείς. Ναι. Καλά, και τι θα γίνει? Τι θα γίνει, Στέλλα? Τι εννοείς? Άννα, είναι μόνη σου που έκαμε στο μωρό. Εν πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του τούτος ο Κύριος. Δεν θέλω τίποτε από τον Κύριο. Λάθος σου. Λάθος σου. Εντάξει, καταλαβαίνω, επλήγωσες σε, εδιάλυσες σε, αλλά το μωρό, δικόν του. Στέλλα, ξεκαθάρισε μου από την αρχή ότι με θέλει, αλλά χωρίς το μωρό. Τι λέει ρε ο άλλος? Άννα, Άννα ξύπνα. Επειδή σου είπε έτσι, σημαίνει απαλλάσσε ρε που τις ευθύνες του. Όχι, αλλά... Δικαιολογά του ρε παιδιά. Άννα μου, αγαπάς τον ακόμα? Όχι ρε. Δεν μου αρέσει καθόλου τον το όχι ρε. Καθόλου μου αρέσει. Φιλενάδα, μου τα λες καλά. Άννα, άκουμε προσεκτικά. Είναι καθόλου εύκολο πράγμα να κάνεις ένα μωρό και να το μεγαλώσεις μόνη σου. Θα με έχω με τον άντρα μου και όσον και καταφέρνω τα. Βοηθούμε οι δικοί μου ρε. Ναι, πόσο είναι να μην ίσχυες με τους δικούς σου? Νομίζω ότι πάντα να έχεις την Αντιγόνη και την Κατερίνα, ρε Άννα μου. Αύριο μεθαύριο να παντρευτούν, να κάνουν δικά τους μωρά, να φύγουν από σπίτι. Εσύ να μείνεις μόνη σου με τον παπά σου. Νομίζεις είναι εύκολο πράγμα να ξαναφτιάξεις τη ζωή σου με ένα μωρό? Άννα μου, είμαστε στην Κύπρο, αγάπη μου. Και έβρεις κάποιο, σκέψου μόνο, πεθερά, πεθερό, και τούτο σου κάποιος που να έβρεις, ένα αγαπά το μωρό. Αχ, ρε Άννα, ιστορία ο πόνος. Ρε, εν και η μόνη άγαμη κοπέλα στην Κύπρο, έχει πολλές κοπέλες που αντιμετωπίζει. Ναι, σίγουρα. Αλλά εν και μιλούμε για αριθμούς και στατιστικές.
Ερώτησες τούτε τις κοπέλες πώς περνούν, πώς τις αντιμετωπίζει ο κόσμος, η κοινωνία, οι πάντες, Άννα. Πρότατες. Τι θέλεις να γίνει, ρε Στέλλα, τι να κάνω? Να ξυπνήσεις, ρε Άννα μου. Να ξυπνήσεις και να πάει να τον έβρεις. Μα γιατί να πάω να τον έβρω? Πρώτα απ' όλα για να γνωρίσει το μωρό. Πρέπει να γνωρίσει το μωρό. Το μωρό πρέπει να έχει έναν πατέρα. Έτσι είναι. Τι με κοιτάς? Έτσι πρέπει, ρε Άννα. Πρέπει να αναγνωρίσει το μωρό του. Γίνεται. Να νομίζω ότι το κάνω για ψυχολογικό εκβιασμό. Μπορώ. Να νομίζει ότι χρησιμοποιώ το μωρό για να το φέρω κοντά μου. Ωραία τότε. Είναι έβρε τον και ξεκαθάρισε του το. Στέλλα, επειδή δεν τον ξέρεις, γι' αυτό μίλας έτσι. Τέλος πάντων. Δεν μου τίποτα για σένα. Όχι, Άννα μου. Δεν θα μιλήσουμε για μένα. Θα μιλήσουμε για σένα. Και η συνάντησή μας είναι τυχαία. Άκουμε. Θαυμάζω τον κουράγιο σου. Ποιον κουράγιο μου? Εγώ θαυμάζω το δικό σου. Τι εννοείς? Έλα ρε Κατερίνα, έχει τόσους μήνες. Μόλις ξυπνήσει το μωρό, βρέθησε στο δωμάτιο μου. Ρε αγάπη μου, είναι να μην κοιτάξει να τσέσει. Έτσι όχι μου. Έλα, ανεπίστεψα τώρα. Και δες ποιο. Ξέρω ποιο. Κατερίνα μου, ευχαριστώ για τη βοήθεια και τη στήριξή σου. Αντεράστε πελά. Κατερίνα, πέ μου. Νομίζεις να τα σωστό να πάω στη Φλωρεντία να δει ο Γιώργος το μωρό? Τι? Εντάξει, κατάλαβα. Ρε Άννα, είπες ότι ο Γιώργος εν παρελθόν, μα μένεις σαν μιαν έτσι και μιαν αλλιώς, για όνομα του Θεού, αμάν, πόσον κόλλημα πια. Καλά μπορείς να με φωνάζεις. Μα βγάλεις με από τα ρούχα μου. Μια κουβέντα, είπα. Όχι, ένα μια κουβέντα τούτη, σοβαρή κουβέντα. Άννα, να με έρκεψουμε πάλι τα ίδια, ακόμα δεν καταφέρεις να ισορροπήσεις. Εντάξει, εντάξει. Όχι, δεν είναι εντάξει. Είπες τότε θα το κάνεις, είμαι σίγουρη. Ρε, πρέπει να αναγνωρίσει το μωρό. Για το μωρό που το κάνεις τώρα. Άννα, κοίταξε με στα μάτια σου, πέμω, για το μωρό που το κάνεις. Ναι. Άννα! Κατερίνα, κατάλαβε. Ο Γιώργος ετέλειωσε για μένα. Αλλά το μωρό μεγαλώνει. Δεν πρέπει να ξέρει ποιος είναι ο παπάς του. Ο παπάς του? Τι έκαμε ο παπάς του για τον το μωρό, Άννα, σοβαρό, μιλάς τώρα? Φωνάζατε και ακούστε δίπλα. Άκουσες την πελάρα που θέλει να κάνει αδερφή σου? Άκουσα. Εσύ τι λέεις? Άννα, μεν πάεις. Ένα πληγωθείς. Το μόνο που θα καταφέρεις είναι να πληγωθείς. Δεν το κάνω για μένα, καταλάβετε το. Δεν περιμένω τίποτε που το Γιώργο. Πιστέψετε με. Ωραία. Πιστεύκουμε σε. Πιστεύκουμε σε. Τι θα καταλάβεις άμα δει το μωρό ο Γιώργος? Καλά, δεν θα το δει ποτέ του. Ρε Άννα, είτε το δει είτε δεν το δει. Ένα λεπτό, ρε Αντιγόνη. Το μωρό μεγαλώνει. Κάποια στιγμή να γίνει, ας πούμε, 5 χρόνων και να με ρωτήσει πού είναι ο παπάς του, εγώ τι θα του πω? Επέθανε να του πεις. Κατερίνα, εσύ το λαλείς τούτο. Ξέρεις τι δύσκολα περάσαμε χωρίς τη μαμά μας. Εσύ μου λαλείς να πω τον το πράγμα του μωρού μου. Προσπαθώ να σε προφυλάξω. Ναι, ρε, να μην πάεις. Εντάξει, θα το σκεφτώ. Πεις ματάρα, μάνα μου, θα πάει. Όχι. Γιατί μου το διάσε εμένα να το πάρω?
Αφού θέλεις να δει το μωρό μόνο, δώσ' μου το μένα να του το πάρει. Αντερέ, Κατερίνα. Τι αντερέ, Κατερίνα. Τώρα κουβέντες που μου λαλείσαι να πάει να του πεις γεια σας, είμαι αδερφή της Άννας και σας έφερα να δει το μωρό σας. Ενώ το να πάει εσύ, που σου έκαμε τόσα, που σε ξεφτέλησε, γίνεται. Καληνύχτα, Άννα. Αν αγαπάς τον ακόμα. Όχι, δεν είναι τούτο. Άννα, δεν μου αγαπάς τον. Τώρα, Αντιγόνη, τελείωσε η κουβέντα. Θα το σκεφτώ, τέλος. Γιατί δεν το συζητάς με τη γεροντισσά. Εντάξει, θα δω τι θα κάνω. Εσάς σας μίλησε. Ναι. Της είπαμε να μην πάει γερόντισσα. Μάλιστα. Θα φάει τα μούτρα της και θα έρθει να το ξέρετε. Ίσως
Πρέπει να γίνει κι έτσι. Συγγνώμη. Καμιά φορά, Κατερίνα, όταν δεν καταλαβαίνουμε κάτι, ο Θεός μας επιτρέπει να ταπεινωθούμε για να νιώσουμε πού βρισκόμαστε και πού πάμε. Ναι, Γερόντης, αλλά η Άννα τράβηξε τόσα πολλά. Εν κρίμα να πάθει κάτι άλλο. Το ξέρω. Το ξέρω, παιδί μου. Τι μπορώ να πω. Ο Θεός να τη φυλάει. Ο Θεός να τη φυλάει, αλλά θέλει τα τζίδια. Τι να κάνει ο Θεός, δηλαδή, αν είναι έξερο κεφάλι. Ανάβεις εύκολα, Κατερίνα. Μα γερόντισα. Η Άννα δεν είναι επιπόλαιο παιδί. Αποφάσισε να πάει. Εμείς, όσο και αν θεωρούμε ότι αυτό που έκανε είναι λάθος, πρέπει να το σεβαστούμε. Και έχει ο Θεός. Θα περιμένουμε και θα πράξουμε αναλόγως. Γερόντισα, πάρτε την ένα τηλέφωνο. Αν δεν τον έχει δει ακόμη, πέστε της... Ελευθερία. Σεβόμαστε την ελευθερία του καθενός. Θα περιμένουμε και έχει ο Θεός. Μην άγχεστε. So bad, I'll still be thinking of.